Μία ακόμα διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης άνοιξε τις πύλες της για το κοινό και μέλη του επιχειρηματικού γίγνεσθε. Όμως η 84η ΔΕΘ έχει μία μεγάλη καινοτομία. Το δίκτυο 5ης γενιάς, το γνωστό πλέον 5G, που η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας Wind Ελλάς παρουσιάζει μέσω πιλωτικού προγράμματος και θα είναι στη διάθεση των επισκεπτών καθ' όλη τη διάρκεια της έκθεσης. Στο περίπτερο της εταιρείας, οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να πάρουν μία γεύση από τις δυνατότητες του νέου δικτύου. Ένας από τους πρώτους που είδαν από κοντά την πιλωτική λειτουργία του 5G ήταν ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κύριος Κυριάκος Πιερακάκης. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της WIND, κύριος Νάσος Ζαρκαλής, αλλά και άλλα στελέχη της εταιρείας, ενημέρωσαν τον Υπουργό για το ψηφιακό άλμα που μπορεί να κάνει η χώρα χάρη στο νέο δίκτυο και προχώρησαν σε μια επίδειξη υπό πραγματικές συνθήκες των πολύ υψηλών ταχυτήτων που μπορεί να προσφέρει το δίκτυο 5ης γενιάς στους χρήστες. Οι δυνατότητές τους συνιστούν μια τεχνολογική επανάσταση με εξαιρετικά θετικές προοπτικές για όλους τους τομείς της κοινωνικής και οικονομικής ζωής και θα επηρεάσουν στο μέγιστο βαθμό τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας. Αυτές τις μέρες η WIND δίνει τη δυνατότητα στους επισκέπτες της ΔΕΘ, τόσο καταναλωτές όσο και εκπροσώπους επιχειρήσεων, να πάρουν, θα έλεγα, μια γεύση από το μέλλον με το πιλωτικό πρόγραμμα 5G που παρουσιάζουμε, καλύπτοντας με τις δυνατότητες της επαναστατικής νέας τεχνολογίας τους χώρους της Διεθνούς Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης. Για μας τη WIND είναι ένα ορόσημο ακόμη σημαντικό σε μια πορεία συνεχούς εξέλιξης που ακολουθούμε τα τελευταία χρόνια, που βασίστηκε ναι μεν σε ένα φιλόδοξο επενδυτικό πρόγραμμα εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Κυρίως όμως βασίστηκε στους ανθρώπους μας, σε Έλληνες εργαζόμενους, επιστήμονες, μηχανικούς και είμαστε πολύ περήφανοι που μια ακόμη αμιγώς ελληνική εταιρεία, σαν τη WIND, έχει καταφέρει τέτοια επιτεύγματα, ιδίως σε ένα δύσκολο χώρο όπως οι τηλεπικοινωνίες. Το 5G θα είναι ακραία γρήγορο, πολύ σταθερό και ιδιαιτέρως πολύπλευρο, αφού θα υποστηρίζει ακόμα περισσότερους ταυτόχρονους χρήστες και συσκευές, υπηρετώντας τους με ταχύτητες κατά πολύ υψηλότερες από αυτές που γνωρίζουμε μέχρι σήμερα. Το μέλλον είναι εδώ και οι καταναλωτές μπορούν να το δουν να ανοίγεται μπροστά τους με μια επίσκεψη στο περίπτερο της WIND στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.